σκοπό αντίστροφα. Να φτιάξουμε το θεσμικό πλαίσιο, να θωρακιστούν οι εργασιακές σχέσεις, να εξασφαλιστεί ο εργαζόμενος και τότε να δούμε. Κλάδο τον κλάδο, γιατί εδώ γίνεται μια γενίκευση, ξέρετε τι, που έχουμε φτάσει. Το είπατε και εσείς λίγο πριν. Όλοι τώρα με πρόφαση την κρίση και τις οικονομικές δυσκολίες και κυρίως αν θέλετε, και αν είχαμε χρόνο να σας παραθέσω στοιχεία, το κάνουν επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί στο μέγιστο βαθμό. Γιατί το κάνουν επιχειρήσεις γιατί τους επιτρέπει η εφιστάμενη νομοθεσία και γιατί θέλουν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους. Σε όποιες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα, να το δούμε. Αλλά πρώτα να έχουμε φτιάξει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που πράγματι θα εξασφαλίζει και θα εγγυάται. Το θεσμικό πλαίσιο εξασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αν μου επιτρέπετε, όταν υπάρχει μια εφιστάμενη νομοθεσία, μου είπατε, η οποία ενδεχομένως να γίνεται κατάχρηση. Μου είπατε για την Ευρώπη. Ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η διαφορά που καλύπτουν τα λεγόμενα ταμεία ανεργίας είναι σχεδόν το 100% των αποδοχών του εργαζόμενου. Βεβαίως. Και όχι για ένα χρόνο όπως εσείς. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι και για 5 χρόνια. Και είναι και μια σειρά από άλλες κοινωνικές παροχές. Έτσι ώστε ο εργαζόμενος δεν βρίσκεται κυριολεκτικά στο περιθώριο και στην εξαθλίωση. Συμφωνώ μαζί σας. Αν μου επιτρέπετε σε μία δευτερόλεπτα να σας μιλήσω. Για να ολοκληρώσω για την κουβέντα αυτή. Είπε, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης είναι αδιαπραγμάτευτο και ο έκια λίμων, αν τολμούσε κανένας, αυτό το σύνταγμα για τους εργαζόμενους να το αμφισβητήσει. Όταν όμως την ίδια ώρα έρχεται και υιοθετεί το τετραήμερο, δηλαδή ουσιαστικά την περικοπή κατά 20% του μισθού και των αποδοχών των εργαζόμενων, αυτό είναι δωρονάδο. Το παίρνει δηλαδή πολλαπλάσιο πίσω. Mm-hmm. Απευθύνω έκκληση και προς την κυβέρνηση και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και προς τους εργοδότες να ξανασκεφτούν πολύ σοβαρά τέτοιες επιλογές και τέτοιες συμπεριφορές θα προκαλέσουν οξύτατες κοινωνικές συγκρούσεις. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλες αντοχές, δεν έχουν θόρια να οδηγηθούν σε τετραήμερα και σε περικοπές κατά 20% των αποδοχών. Κύριε Ανέστη, λύσεις ανάγκης είναι δυστυχώς, αλλά πάντοτε με τη θωράκιση και των θέσεων απασχόλησης αλλά και του εισοδήματος. Ας ζήσετε μια χρονιά με λιγότερα κέρδη, κύριε Μίχαλ. Κύριε Ανέστη, επειδή το είπατε και νωρίτερα, η μικρομεσαία επιχείρηση δίνει αγώνα επιβίωσης, όχι τώρα που έχουμε την κρίση σε έξαρση, από το 2007 και το γνωρίζετε καλά. Έχουμε μια εσωστρέφεια. Το 2007 οι συγμένες εταιρείες πραγματοποίησαν κέρδη 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Ζήστε μια χρονιά και με λιγότερα κέρδη. Κύριε Ανέστη, η ελληνική οικονομία δεν απαρτίζεται από τις συγμένες εταιρείες μόνο. 102.500 μέλη επιχειρήσεις έχει το ΕΒΑ ως το μεγαλύτερο επιμελητήριο της Ελλάδος. Η συντριπτική πλειοψηφία, περίπου οι 97.000 επιχειρήσεις, είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τελεία, κύριε, και στους δύο δεν έχουμε άλλο χρόνο. Βασίλη, πάμε να δούμε και τα χρέη. Είμαστε στα χρέη. Στις ανάγκες. Λοιπόν, παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου σε όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο για να τις ρυθμίσουν. Υπάρχουν δύο. 30 Ιουνίου. Μέχρι 30 Ιουνίου πρέπει μπορούν να καταθέσουν αίτηση στην εφορία ή στο τελωνείο, ανάλογα πού έχουν την οφειλή. Λοιπόν, υπάρχει η δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής της οφειλής σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει διαγραφή των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί για εκπρόθεσμη καταβολή της, του χρέους και απαλλαγή από το 50% των πρόσθετων τελών. Λοιπόν, σε αντίθετη περίπτωση, σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να ξοφλήσει με δόσεις, 5% προκαταβολή και στη συνέχεια η διαγραφή των προσαυξήσεων κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό, μάλλον μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Έτσι, εάν είναι 2 έως 3 μηνιαίες δόσεις, μειώνεται το ποσοστό των προσαυξήσεων. Πώς το λένε, διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων έξω. Όπου εξής το εφάπαξ, μόνο που εδώ δεν έχει τη δυνατότητα του 50% έκπτωση. Ακριβώς. Λοιπόν, μα χρωστάς. 4 έως 6 δόσεις το 90%. Γι' αυτό το κάνει, αν συμφέρει, πας και πάει 12-80. Γιατί είναι και πάρα πολλά τα... Και πολλά, οι μεταξίδες. Τα ποσά. Όχι, δεν μόνο πολλές οι οφειλές, είναι και οι προσδοκίες για έσοδα, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, συνολικά το ποσό που ακούγεται ότι οφείλουν, μπορούμε να τρέχουμε τις κάρτες για να δούμε εντωμεταξύ το ποσό, τη διαγραφή των προσαυξήσεων. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι είναι ίσως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ναι. Ίσως τα μισά να θεωρούν ότι οριστικά έχουν χαθεί. Πάνω αυτά. Ναι, ό,τι είναι αποπτωχευμένες εταιρείες, που είχαν λάβει παρά του μη έρχονται συνεπώς. Και επίσης, το δημόσιο προσδοκά ότι μπορεί να εισπράξει τουλάχιστον 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σημειώσουμε μόνο το
ότι τις δόσεις είναι 150 ευρώ. Ότι η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την προσάυξηση. Αν καθυστερήσεις τρεις δόσεις, βγαίνει στήθες εκτός ρύθμισης. Έτσι, αυτά. Καλώς. Λοιπόν, και μέχρι, πάει αυτό. Και μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τώρα, παιδιά, θα δείτε εδώ κοντά μας τον κύριο Τελεφιλιππίδη, εκπρόσωπος τύπους Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών. Κρέο πολλών. Αγορά, διότι ξεκινάμε αυτή την ωραία περίοδο. Αλλά προσέξτε όμως, είδατε, δεν πήγαμε στο κέντρο, δεν πήγαμε στη Βαρβάκιο. Τώρα θα δούμε τους κρεοπόλεμους της γειτονιάς. Βεβαίως, στη γειτονιά. Καλημέρα λοιπόν, κύριε Τελεφιλίππη. Καλώς ήρθατε. Μία διόρθωση γενικός γραμματέας. Γενικός γραμματέας. Ναι. Πολύ ωραία. Στέλεχος θα το πούμε. Στο στέλεχος, που είναι γενική ορολογία. Κατά βάση κρεοπόληση. Πάμε και στη Δράμα, στην Βίγη Κρητικού. Έχει κοντά της και τον πρόεδρο του κτηνοτρόφου της περιοχής εκεί. Για να δούμε πώς διαμορφώνει την κατάσταση, έτσι. Τι πουλάνε, τι αγοράζουμε. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε από εκεί, ναι, βεβαίως. Είμαστε εδώ στη στάνη του κυρίου Παναγιώτη Λιβαδίτη, του πρόεδρου των κτηνοτρόφων. Φίλος εκπομπής, ναι. Ο οποίος μετήχε χθες στην αγορά, στο παζάρι που γίνεται στο Λαγκαδά, και θα μας πει αν γύρισαν ικανοποιημένοι από όσα άκουσαν και είδαν εκεί. Για να ακούσουμε. Οι τιμές, καλημέρα σας στην εκπομπή, κύριε Λυριτζή, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα, καλημέρα. Για μια φορά, ακόμα προβάλλεται τα προβλήματά μας. Ναι. Και αυτό ικανοποιεί όλον ο κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας και όχι μόνον εμάς. Βάστε καλά. Για μια φορά ακόμη πήγαμε χθες στο παζάρι του Λαγκαδά, στη Λαϊκή, που ανοίγουν σχεδόν οι τιμές, ναι. Γιατί οι τιμές ανοίγουν στη Λαϊκή της Δράμας, ναι. Την Πέμπτη. Εκεί γίνεται μια προετοιμασία, μια σφιγγομέτρηση μεταξύ κτηνοτρόφων και εμπόρων. Μάλιστα. Και τι έγινε, τι βγήκε, τι πράγματα από ό,τι, τα πράγματα από ό,τι δείξανε χθες θα είναι μία από τα ίδια. Με πέρσι. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι κτηνοτρόφοι θα πουλήσουν την παραγωγή τους σε ξεφτιλιστική τιμή. Δηλαδή, αυτές πού διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η τιμή, κύριε Λιβαδίτη, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Αυτή τη στιγμή στα 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ. 4,70, 4,80 με 5. Πέρσι πόσο είχαμε? Δεν είναι τιμές πασχαλινές αυτές. Ένα λεπτό, κύριε Λιβαδίτη. Τιμές... Έτσι όπως το λέτε εσείς, δηλαδή, αν πάμε γύρω στα 5 πες εσάς, πόσο πρέπει να φτάσει στην αγορά το αρνάκι? Στην αγορά το αρνάκι με αυτές τις τιμές που πουλάμε εμείς, θα πρέπει να φτάσει στα 7,5 με 8 ευρώ. Γιατί πριν από 15 χρόνια που πουλάγαμε εμείς 1.600 δραχμές, γιατί έχουμε τιμές 15 ετίας. Όταν εμείς πουλάγαμε τότε 1.400-1.500 δραχμές, ο καταναλωτής το έτρωγε 1.800 δραχμές. Μάλιστα. Φυσιολογικά. Σήμερα πουλάμε εμείς 5 ευρώ και ο καταναλωτής το τρώει 10 έως 12. Κύριε Λίρτζη, να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Εσείς πόσο το αγοράζετε κάθε χρόνο το πασχαλινό? Τόσο περίπου. Τόσο περίπου. Γύρω στο 10-11. Τόσο. Ναι. Έτσι είναι. Και εμείς σας λέμε, πόσο το πουλάμε. Ναι, αλλά μισό λεπτό, ρε παιδιά, για σιγά. Εδώ έχουμε και τον άνθρωπο που είναι επίσης στην αγορά, τον κύριο Τελεφιλιππίδη. Κύριε Τελεφιλιππίδη, ακούτε τι λέει ο άνθρωπος εκεί. Μέχρι 5 ευρώ ροφή θα φτάσει. Σας πόσο φτάνει? Εσείς πώς θα πουλήσετε, παιδιά? Όχι, πόσο φτάνει σε εσάς? Αυτοί το πουλάνε 4,5. 5. Αυτή τη στιγμή γίνεται το τραγικό λάθος που βγάζουμε τον πρώτο παραγωγό του κρέατος και τον τελευταίο αποδέχτη που είναι ο κρεοπόλης. Όχι, τον τελευταίο αποδέχτη είμαστε εμείς. Τη πώληση μιλάμε, του εμπορίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξοδα σφαγείο, υπάρχουν έξοδα. Μετακίνηση, εμπορικό κέρδο. Εμείς δεν πάμε στον παραγωγό να πάρουμε το κρέας. Πολύ μικρό ποσοστό από τους επαρχιακούς κρεοπόλες πάνε και ψωνίζουν απευθείας από τη στάνη. Ναι. Εμείς αγοράζουμε από το ρέντιο ή θα ο έμπορος πάρει στο μαγαζί μας. Οι τιμές αυτές δεν υφίστανται σε εμάς. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα. Σας τι φτάνει? Εμείς ευελπιστούμε φέτος να πουλήσουμε και να αγοράσουμε στα ίδια ποσοστά με πέρσι. Δηλαδή πόσο, γύρω στα 10-11 θα φτάσουμε? Όχι, δεν θα φτάσαμε τόσο. Από τη μολυψία που κάναμε από τα μέλη της Αττικής, η τιμή ήταν κάτω από τα 10 πέρσι, μέσον όρο. Κάτω εκεί, από τα 10. Κάτω από τα 10. Δηλαδή ο ροφή θα είναι το 10, λέτε φέτος. Ευελπιστούμε εκεί. Μάλιστα. Γιατί, μην γελιόμαστε, φέτος ένας λόγος παραπάνω, ο κόσμος είναι κουμπωμένος. Και το χειρότερο, ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή ακούγονται φήμες, πληροφορίες, ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, άλλα σημεία αγορών. Θα κάνω προσφορές γύρω στο 6. Και μιλάνε και αυτοί για ντόπια. Εμείς αυτούς για να τους αντιμετωπίσουμε. Ένας δρόμος μιλάνε υπάρχει. Για ντόπια, μιλάνε και ήδη. Μιλάνε για ντόπια. Εμείς, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό, που είναι πολλές φορές και αθέμητος, είναι η ποιοτική οδός. Εμείς θα διαλέξουμε το εμπόρευμα, θα διαλέξουμε το καλύτερο για να ικανοποιήσουμε απόλυτα τον καταναλωτή. Να ρωτήσω κάτι όμως, εντάξει.
διαλέξτε το καλύτερο κτλ. Κτλ. Μπορείτε να με εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζεται η τιμή από τη στάν στο κρεοπωλείο? Δεν διπλασιάζεται. Πώς δεν διπλασιάζεται? Από τα 5 πάμε στα 10. Όταν εμείς... Όχι, από τα 5 πάει στα 10. Η τιμή από τα 4,70 πάει στα 10. 2,5 φορές περισσότερο διπλασιάζεται. 2,5 φορές λέτε. Εγώ δεν λέω ότι... Αλλά εξηγήστε μου. Τι είναι? Μεγάλο λάθος. Και εμείς όλοι οι κτηνοτρόφοι, οι κρεοπόλες σήμερα όλοι, πιο μπροστά ήταν οι κτηνοτρόφοι. Γνωρίζουμε πολύ πιο καλά το κοστολόγιο. Όσοι έχουν σήμερα κρεοπολία, αν εξετάσετε το μητρό τους, το 70% ήταν εκτινοτρόφοι. Και γνωρίζουν πολύ καλύτερα το κοστολόγιο. Ναι, αλλά κύριε Λιβαδίτη, εδώ ο άνθρωπος είναι στην Αθήνα. Δεν έχει την άνεση να πάει να ψωνίσει από εσάς. Ψωνίζει από τον έμπορο. Από τον ενδιάμεσο θα πάρει, δεν παίρνει από εσάς. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα κόστη θα τα πληρώσει. Όταν μιλάμε με περσινές τιμές, γύρω στο 6,5 πέρσι μιλάμε σε τιμές 6,5 με 7 αγοραστήκαν τα αρνιά από τις κροπόλες μέσα στην αγορά. Χοντρική. Ναι. Και πουλήσαμε κάτω από 10-11. Μιλάμε τι αγοράσαμε εμείς. Αυτό λέω. Ναι. Ναι, εγώ δεν λέω λοιπόν, ότι τα παίρνετε εσείς από τη στάνη 4,5. Εγώ λέω πώς, ποιοι παράγοντες υπησέρχονται και ξεκινάει το αρνί, φεύγει από τα 5 ευρώ και φτάνει στα 10 στον καταναλωτή. Ναι. Εμείς δεν κοιτάμε τι παράγοντες επικρατούν πίσω. Πώς δεν κοιτάτε, δηλαδή. Εμείς κοιτάμε, θα πρέπει να σας ενδιαφέρει, διότι εάν. Εμείς κοιτάμε να έχουμε ποιότητα και να είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς τον ανταγωνισμό μας. Δεν μπορώ εγώ, όταν ο άλλος θα πει 6, να βγω με 11. Είμαι τρελός. Εγώ θα κοιτάξω να πουλήσω ανάλογα και να είμαι κοντά. Και σας είπα και πριν, ο μόνος δρόμος. Μισό λεπτό, αν τα αγοράσει το 8, πότε το πουλήσει το 8. Όχι, θα φύγει 11. Θα φύγει 11. Άρα ο έμπορος, ενδιάμεσα παίζει ρόλο. Εδώ επειδή τίθεται θέμα τώρα και επειδή είπατε αυτό το θέμα για τα σούπερ μάρκετ, άκουσα χθες τον Υπουργό, τον κύριο Βλάχο, να κάνει η έκκληση να αγοράσουμε ελληνικό. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη επάρκεια στα ελληνικά. Δεν ξέρω, μας πει ο κύριος Λιβαδίτης. Όντως, φέτος παραγωγή. Πήγε καλά φέτος παραγωγή. Δεν γνωρίζουμε τι παίζεται στο παρασκήνιο τα σούπερ μάρκετ με τα υπουργεία για να βγάλουν το Πάσχα φθηνό από το ερήφιο. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτά που πουλάνε οι αλυσίδες καταστημάτων τα σούπερ μάρκετ για μας καταρχήν δεν είναι αρνιά, είναι απογαλακτισμένα. Ναι. Αυτά τα οποία εμείς τα πουλάμε και 2 ευρώ. Αλλά εφόσον είναι προσφορά και υπάρχει κόσμος οικονομικά που δεν μπορεί να πληρώσει, ψάχνει το φθηνό. Εκεί γίνεται όλη η ζημιά σε αλυσίδες καταστημάτων. Εμείς ζητήσαμε να μας προστατεύσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έστω για τις ημέρες του Πάσχα μόνον. Εσείς βγάζετε... Να βάλουμε τιμή ασφαλείας, να ξέρει πόσο πουλάει ο κτηνοτρόφος, τι κοστολογεί. Ποια είναι αυτή η τιμή που λέτε, κύριε Λιβαδίτη, εσείς για να είστε ικανοποιημένος και να πείτε ότι ο κόπος δεν πήγε χαμένος χρονιάς, ποια πρέπει να είναι η τιμή σε εσάς, χοντρική? Εμείς για να είμαστε ικανοποιημένοι, όχι πλήρες, ναι, πρέπει να πουλήσουμε πάνω από 6 ευρώ. Ωραία. Έως 7. Ναι, αλλά δεν πουλήσετε, προσέξτε τώρα, την παράνοια του όλου συστήματος. Για την οποία δεν φταίτε ούτε εσείς, ναι, αλλά είναι αντίφαση ούτε ο κύριος Τελιφιλιππίδης. Εάν εσείς πουλήσετε 6, 6-7. 6-7, από εκεί που εμείς θα παίρνουμε, το αγοράζουμε 10-11, όταν πουλάτε 4,5, θα το αγοράσουμε 13-15. Βέβαια. Γεγονός ο οποίος δεν ελέγχεται είναι ο ενδιάμεσο. Ο ενδιάμεσο, ο έμπορος δηλαδή. Και η ερώτηση. Κύριε Λυριτζή, επ' αυτό τι κάνουμε? Δικαιώνεται εμάς. Τι είναι να δικαιωθούμε, τι θα κάνουμε είναι η ιστορία. Διότι πάμε στο 100%. Στη διπλή τιμή πρέπει ο καταναλωτής οπωσδήποτε να το αγοράσει. Κύριε Λυβαδίτη, αν ισχύσει αυτό που λέτε εσείς στα 6-7, δεν θα φάει κανένα υλικό και θα δω ποιος θα τα φάει μετά. Ο σκύλος που έχετε εκεί θα τα φάει. Ποιος θα το πάρει το κρέας αυτό, αν φτάσει 13 στην αγορά φέτος, ειδικά φέτος. Θέλω να διευκρινίσω κάτι και για τον κύριο Λιβαδίτη να με ακούσει. Μισό λεπτό. Να διευκρινίσω κάτι στον κύριο Λιβαδίτη και να ακουστεί γενικά ποιοι είμαστε εμείς. Όσο υπάρχουμε εμείς σαν παραδοσιακοί κρεοπόλες, θα υπάρχει και ελληνική κτηνοτροφία. Το 95% της ελληνικής παραγωγής, γιατί αυτό μας ζητάει ο Έλληνας καταναλωτής, θα απορροφάει ο Έλληνας κρεοπόλης. Αυτή τη στιγμή, εμείς με τον τρόπο μας, γιατί είμαστε οι πελάτες τους, στηρίζουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Δεν είστε οι πελάτες τους, είστε οι πελάτες των εμπόρων. Ναι, αλλά και παίρνουν τα δόντια. Παίρνουν την καλή ποιότητα σου. Κατά βάση λέω. Κατά βάση. Εντάξει, τώρα στην περιφέρεια μπορεί να πάει ο κρεοπόλης. Μπορεί να είναι και ο ίδιος κτηνοτρόφος. Εμείς δεν μπορούμε. Αλλά εδώ στα μεγάλα κέντρα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, ούτε θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι να μπούμε και να ελέγξουμε τι πουλάει ο έμπορος, τι σφάζει το σφαγείο και όλα αυτά. Η αλυσίδα.
Για κάποια στιγμή, αν καταρρεύσει αυτός ο μύθος του ελληνικού αρνιού, ας πούμε, ξέρω εγώ έτσι. Λοιπόν. Δεν ξέρω, αν πας περιπτώσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάποια στιγμή θα έχετε και πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να έρθω εγώ να πληρώσω. Αν μπορώ και αλλά και να μπορώ. Ωραία, μέχρι τη στιγμή που μπορεί, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι δεν με ενδιαφέρει το πόσο, πώς διαμορφώνεται η τιμή και φτάνει σε μένα σε ένα επίπεδο. Δεν έχει λογική. Αυτό είναι καθαρά βάση τη δυνατότητα και τη επιλογή του κάθε πελάτη. Τι θα πάρει. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Θα σα πω κάτι. Ο μύθ, δεν υπάρχει μύθο δεν... για το ελληνικό αρνί. Υπάρχει ελληνικό αρνί. Και υπάρχει και πολύ, σε πολύ καλή ποιότητα. Ωραία. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή αυτό ζητάει ο καταναλωτή, αυτό φέρνουμε εμεί. Συμφωνώ. Και υπάρχει επάρκεια. Ωραία, μπράβο. Ένα ακόμη λόγο. Ένα ακόμη λόγο. Για να πέφτουν οι τιμές. Θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν, να διαμορφώνονται τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Εγώ δεν εξετάζω εάν εσεί το. Αν το πουλάει φθηνά ή ακριβά ο παραγωγός ή αν το πουλάτε τελικώς εσείς ακριβά ή χαμηλά. Εγώ λέω γιατί από τη στάνη μέχρι το κρεοπωλείο η τιμή του διπλασιάζεται. Τι είναι, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν το διπλασιασμό της τιμής. Δεν διπλασιάζεται. Πώς δεν διπλασιάζεται. Κατ' εμάς. Εγώ λέει, λέει ότι πουλάει. Δεν μπορώ να μιλήσω για φέτος. Είναι νωρίς ακόμα. Εγώ σας μιλάω με τα δεδομένα, τα περσινά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο στο τσιγκέλι του κρεοπωλείου, όπως θέλετε να λέτε εσείς. Αυτή τη στιγμή, σας είπα και πριν, δεν μπορεί εμείς να τρελαθούμε και να πετάξουμε την τιμή στον αέρα. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο κόσμος δεν αντέχει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η δυνατότητα του Έλληνα καταναλωτή έχει πέσει. Ο μέσος όρος που ήταν πριν 10 χρόνια, 14 κιλά κρέας το μήνα, αυτή τη στιγμή έχει πέσει στα 6. Δεν έχει πια. Η άνεση ο Έλληνας καταναλωτής. Η τιμή ήταν η ίδια. Όταν το Πάσχα το αρνί πουλήθηκε 7,5 και 8 ευρώ, η τιμή ήταν πάλι η ίδια. Πέστε μου τώρα τη διαφορά των 2,5 ευρώ. Πού πάει. Πού πάει. Εσείς δεν ξέρετε, κύριε Λιβαδίτη. Από εσάς. Ένα λεπτό, κύριε Λιβαδίτη. Δεν μπορώ πάει, ρε παιδιά. Από εσάς έρχεται και τα παίρνει. Θεωρούμε συνεργάτες. Για πείτε μας λίγο. Θεωρούμε συνεργάτες. Πείτε μας την αλυσίδα λίγο. Έρχεται εσάς ο έμπορος και παίρνει τα αρνιά από τη στάνη, έτσι. Από εκεί πάει σφαγείο, στη συνέχεια μεταφορά και στην αγορά. Υπάρχει τίποτα άλλο. Όχι. Όχι. Λέω. Το αυτή είναι ιδιαίτερα. Αυτή είναι η αλυσίδα. Τίποτε άλλο. Αυτή. Μάλιστα, αυτή είναι η αλυσίδα. Και μάλιστα το δέρμα δεν το πληρώνεται ο παραγωγός και την εταιριά. Σωστό. Ναι. Θα σωστό τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Για να βγάλουμε και κοστολόγιο. Μάλιστα. Το δέρμα και η εταιριά από τον παραγωγό φεύγει χωρίς να πληρωθεί. Μάλιστα. Τώρα, σαφές. Το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Λιβαδίτη. Πάλι ο διάβολος. Ναι, γιατί αυτό πρέπει να κάνω. Το άρεσε. Άμα κάθε χρόνο μπαίνετε μέσα, πώς ζείτε. Πώς ζουν, Θα με συγχωρείτε, όχι. Θέλω να πω, μου είπατε από το 4,5 που πουλάτε φέτος, κανονικά σου λέει για να είμαι εντάξει. 6-7. 6-7 πράγματα. Τα ίδια ακόμα και πέρσι. Τα ίδια και πρόπερσι. Τι γίνεται. Πώς βγαίνετε. Πώς βγαίνετε δηλαδή. Είναι φανερό ότι δεν βγαίνετε, δεν τίθεται θέμα. Αλλά τι κάνετε. Θέλω να πω γιατί η παραγωγή κτηνοτρόφη, αν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχετε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Δεν πουλάμε ρε μάκες προς τους εμπόρους. Δεν πουλάμε κάτω από τα 6. Δεν πουλάμε, δεν θα βρεις αρνί. Δεν πουλάμε. Θα τα πάρω, θα τα φάει ο σκύλος που λέει. Και τι θα κάνει. Λέω, και τι θα κάνει ο εμπόρος. Όχι, τι θα έχει κάνει. Έχει δύο τινά να κάνει ο εμπόρος. Ή να μπει στη διαπραγμάτευση, θα πάει να κάνει εισαγωγή. Αλλά δεν θα υπάρχει ελληνικό αρνί στην αγορά έτσι. Έτσι είναι. Άρα παίζεται στο παρασκήνιο. Παίζεται στο παρασκήνιο με τους εμπόρους ότι γίνονται εισαγωγές. Φέτο υπάρχει επάρκεια με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος, ο κάθε παραγωγός, να φοβάται μην του μείνουνε. Και με αποτέλεσμα να το πουλάει στην τιμή που διαμορφωνούν αυτοί. Αφού είναι έτσι πάντως. Εδώ και χρόνια αυτό το παρασκήνιο παίζεται στην αγορά. Έτσι όπως το λέτε τώρα. Λοιπόν, προσέξτε, έρχονται εισαγωγές, υπάρχει επάρκεια, θα σου μείνουν τα μνοερίβια. Και υπάρχει τώρα. Δύο τιμές έχει το αρνί και το κατσίκι. Πόσο θα βγάλει ο ένας και πόσο θα χάσει ο άλλος. Και ο καθένας αρχίζουμε και υπολογίζουμε το και πόσο χασούρα. Θα χάσουμε στο και κιλό. Χασούρα. Όχι πόσο θα βγάλουμε. Μάλιστα. Να μειώσουμε το χρέος μας. Μάλιστα. Υπάρχουν νέα παιδιά στο επάγγελμα που έχουν δεσμευτεί, που έχουν κάνει προγράμματα. Είναι δίπλα μου όλα τα παιδιά, τα παλικάρια. Και σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση. Διότι το εισόδημα δεν επαρκεί. Στα έξοδα τα οποία έχουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβαδίτη. Και κάθε Λιβαδίτη. Χρόνο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λιβαδίτη. Εδώ θα είμαστε μέχρι την Ανάσταση. Καλημέρα σε όλους εκεί και στα παιδιά. Βγήκε και σε
θα ξαναπούμε μέχρι τις μέρες. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Ευχαριστώ, κύριε Τελεφιλιππίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ελπιστούμε να απομαλοποιηθεί η αγορά και να μην μακάρι, μακάρι. Εδώ να σας πω, μακάρι. Τώρα ανοίξαμε και εμείς την κουβέντα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε την Ειρήνη Τρουμπέιδου. Ναι, γιατί κοιτάξτε. Το αρνάκι τρώγεται δεν οδηγείται όμως. Το οδηγεί ο σκύλος προς τη στάνη που λέγαμε πριν. Θα πάμε λοιπόν στην Ειρήνη Τρουμπέιδου να δούμε αν ζεστάθηκε και αυτή η αγορά, η αγορά του αυτοκινήτου με τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Καλημέρα λοιπόν, Ειρήνη. Καλή σας μέρα. Φαίνεται ότι όντως η οικονομική κρίση είναι δεδομένο ότι έχει επηρεάσει την αγορά αυτοκινήτου και οι ελπίδες πια είναι στην αναθέρμανση της αγοράς μέσω της μείωσης των εντολών ταξινόμησης. Μάλιστα. Απλώς να αναφέρω το στοιχείο που προέκυψε προχθές, εδώ δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ότι οι πτώσεις στις πωλήσεις για ταχύ αυτοκίνητο σε όλη την Ελλάδα είναι της τάξης του 40% σε σχέση με πέρσι το Μάρτιο. Τώρα, είμαστε εδώ στο κατάστημα του κ. Παναγιώτη Κάιδου, ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα, να μας πει κατά πόσο έχει υπάρξει αναθέρμανση του ενδιαφέροντος προς το παρόν, υποθέτω. Ένα τηλέφωνο, τηλέφωνο, καλά, θέλω να ταξινόμησης. Καλημέρα. Καλημέρα, αλλά ακούω το τηλέφωνο να χτυπάει, θα υπάρχουν πελάτες. Πελάτες είναι, για σηκώστε το τηλέφωνο. Είναι ενδιαφερόμενοι πελάτες, απλά επειδή υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, θα τους αφήνουμε να περιμένουν. Ναι. Ας το δουν από τηλεόραση. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα παρακαλούσα να ξυπνήσω μια μέρα και η αγορά να άρχιζε από την αρχή. Δύσκολο. Αυτό που κάνουμε συνέχεια τον τελευταίο καιρό, τους 8 τελευταίους μήνες, έχει διαλύσει τελείως την αγορά του αυτοκινήτου. Βέβαια, τώρα με τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης ευνοείται κατά κάποιο τρόπο ο κλάδος των καινούριων αυτοκινήτων με τη μείωση των τελών ταξινόμησης, η οποία ακόμα δεν ξέρουμε πόσο θα βοηθήσει, γιατί οι εταιρείες έχουν ενσωματώσει μέσα και τις προσφορές που κάνουν οι ίδιοι και είμαστε σε μια περίοδο η οποία είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, δεν μπορώ να πω ότι κλείνονται παραγγελίες από ό,τι μαθαίνω, απλά υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, μπαίνει στα μαγαζιά, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Και ρωτάνε για το πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή. Ρωτάνε πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή για να κάνουν τις επόμενες κινήσεις. Παραγγελίες. Όχι, έχετε... γιατί λέει ο άλλος τώρα. Για ακούστε ένα προβληματισμό που έχει ο καταναλωτής που αναπτύσσεται. Σου λέει μέχρι τώρα οι εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων κάναν κάτι εκπτώσεις εκεί πέρα λόγω της κρίσης. Μπας και με δελάσουν αυτό να πάρω το αυτοκίνητο. Ναι. Τώρα που πέφτουν τα τέλη ταξινόμησης, μήπως εξαφανίσουν τις εκπτώσεις και εμφανιστεί η μείωση λόγω των τελών ταξινόμησης. Αυτό που λέτε μπορεί να ισχύει, γι' αυτό ο κόσμος ψάχνεται και περιμένει. Mm-hmm. Αλλά ένας σημαντικός παράγοντας που θα βοηθήσει αυτή την εξέλιξη της αγοράς είναι πότε οι τράπεζες θα ανοίξουν τις κάνουλες να δίνουν δάνεια. Οι τράπεζες φωνάζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα, λέει. Αιτήσεις δεν έχουν. Ρωτήστε εμάς που το χειριζόμαστε έτσι, κάθε μέρα. Μα γι' αυτό μισό λεπτό, κύριε. Από την άλλη όμως, τι θα πρέπει να κάνουν οι τράπεζες, να δίνουν όποιον δάνειο. Ξέρετε κάτι, αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά έτσι μας έχουν συνηθίσει οι τράπεζες. Α, εντάξει, ας αλλάξουμε συνήθεια τότε. Αν το πρόβλημα είναι συνήθεια. Δεν έτσι, μάθαμε έτσι τα εντάξει, ας αλλάξουμε συνήθειες, γιατί δεν είναι κατά ανάγκη σωστή μια συνήθεια. Όχι τίποτα άλλο. Θα σας πάρει και τη δουλειά η τράπεζα. Θα έχει τόσα αυτοκίνητα να πουλήσει από τα κατασκευμένα που δεν θα έχει. Δηλαδή, κύριε Κάιδε, τώρα παραγγελίες δεν υπάρχουν καινούργιες. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν αρχίσει να υπάρχουν καινούργιες παραγγελίες, γιατί είναι ο κόσμος ακόμα στο ψάξιμο. Εν τω μεταξύ δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα οι νομαρχίες, δεν έχουν πάει εγκύκληση οι νομαρχίες για την καινούργια εξέλιξη που υπάρχει με τα τέλη ταξινόμησης. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάτι, ότι η πολιτεία δεν βοήθησε καθόλου τον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δοθεί κάποιο κίνητρο τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα να πουληθούν πιο εύκολα για να ομαλοποιηθεί στο τέλος η αγορά του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια ομαλοποίηση. Αυτή δεν μπορεί να γίνει μόνο πουλώντας καινούργια αυτοκίνητα. Γιατί και τα μεταχειρισμένα που θα έρθουν σαν ανταλλαγές πρέπει να υπάρχει μια, κάπου μια να πάνε. Σωστή λογική. Θα είναι ακόμη φθηνότερα πια. Θα είναι ακόμη φθηνότερα, αλλά εσύ θα χάσεις και από το δικό σου. Αν πάω εγώ να αλλάξω το αυτοκίνητό μου τώρα, θα καταστραφώ. Ναι. Ποιος θα το πάρει. Θα το πάρει με πολύ φθηνότερη τιμή από ό,τι πριν. Έτσι. Οι τιμές των αυτοκινήτων στις μεγάλες κατηγορίες όντως έχουν βελτιωθεί και έχουν διαμορφωθεί πάρα πολύ καλές. Αλλά οι περισσότεροι αγοραστές μεγάλων αυτοκινήτων, μεγάλων κατηγοριών, πάντα έχουν μια ανταλλαγή. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν κίνητρο για αυτή την ανταλλαγή, σωστά, δεν θα μπορέσουν να πουληθούν εύκολα τα αυτοκίνητα. Πάντως, κύριε Καϊδο, λέγεται ότι όταν κάποια πώληση είναι σε εξέλιξη με βάση μια ανταλλαγή, καλεί από ό,τι φαίνεται πια η εταιρεία τον υποψήφιο αγοραστή για να επαναδιαπραγματευτεί την τιμή του μεταχειρισμένου του, έτσι δεν είναι? Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι, γιατί δεν μπορεί να πουλήσει ένα προϊόν φτηνό και να πάρει ένα μεταχειρισμένο στην τιμή που υπήρχε πριν τη δέσμη των νέων μέτρων. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
Ειρήνη μου, δεν έχουμε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν η λύση στην αγορά, στο πρόβλημα αγορά αυτοκινήτου, είναι αυτό που έλεγε χθες ο κύριος Κρούγκμαν. Ο κύριος, λέω. Κύριος Κρούγκμαν. Ο οποίος. Τον είχε ο Παύλος ο Τσίμας στην εκπομπή του, εν πάση περιπτώσει. Τι σου λέγεται, εντάξει, λέει, η άλλη λύση, αστειευόμενος, είναι να περάσουν πολλά χρόνια, να χαλάσει το αυτοκίνητο, να καταστραφεί, να πάρουμε καινούριο. Οπότε θα μεσοκολληθεί η αγορά. Ναι. Αστειευόμενος ότι υπάρχει θέμα. Ναι. Ναι. Είναι διαφορετική η αντίληψη που έχει ένας Αμερικανός ή ένας Γερμανός για την αγορά αυτοκινήτου και την άλλη αυτή που έχει ο Έλληνας. Εντάξει, να καταλάβουμε τη διαφορά. Ο Κρούγκμαν ως Αμερικανός έχει να ασχολείται και προβληματίζεται για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι εξαγωγικού περιεχομένου. Παιδιά, αφήστε τα. Και για το εσωτερικό, εμείς είμαστε εμπορία. Μην πλατιάζετε, παιδιά, στο θέμα αυτό έχουμε κάνει. Ιταλία μεριά, κατευθείαν. Δημήτρη Δελεολάνη. Έλα, Δημήτρη, να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Δημήτρη και Βασίλη, βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά. Ήπια της διόρροφης πολιτικίας, από όπου ανασύρθηκε σήμερα το βράδυ ζωντανή μετά από 43 ώρες η 20χρονη φοιτήτρια Ελεονόρα Καλεζίνη. Είναι ακριβώς εδώ βρίσκονται, λένε οι πυροσβέστες, βρίσκονται ακόμα δύο εγκλωβισμένοι και προσπαθούν αγωνιωδώς να τους σώσουν. Ήταν πραγματικά μεγάλη επιτυχία τους που κατάφεραν να σώσουν μία ακόμη ζωή. Βέβαια, και 43 ολόκληρες ώρες μετά το σεισμό. Έχουμε έναν πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων. Είναι 245 οι νεκροί και έχει μειωθεί ο αριθμός των αγνοωμένων σε μόνον 9. Έχουμε επίσης μια φοιτήτρια που βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση στην Πεσκάρα. Ναι. Κάποια αρκετά χιλιόμετρα μακριά από εδώ, στην Αδριατική. Μάλιστα. Γιατί με την χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ, από τον δρόμο της πήδηξε από το παράθυρο και τραυματίστηκε σοβαρά. Έχουμε επίσης, το λέγαμε και σήμερα το πρωί, σεισμική έξαρση όχι μόνο εδώ και πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια ακόμη σεισμική δόνηση, αλλά και σε όλη την Ιταλία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη και στην Καλαβρία, στη Ραβένα και στη Βενετία. Έχουμε επίσης συναγερμό για λαιλασίες. Υπήρξαν πολλά περιστατικά λαιλασιών τόσο στην Άκουλα όσο και στα γύρω χωριά και οι αρχές εδώ πέρα, οι αστυνομικοί, είναι σε επιφυλακή. Αυτή τη φορά και αυτές οι κλοπές έχουν και έναν απολύτως ανήθικο χαρακτήρα, ανήθικο περιεχόμενο. Δηλαδή, έτσι. Αν υπάρχει ηθική στην κλοπή. Φοβερό πράγμα. Ναι. Έλα, Δημήτρη. Και τελευταία ιστορία να σας διηγηθώ. Ανασύρθηκε νεκρή μία μητέρα με την κόρη της και έγινε γνωστό ότι μάλλον σκοτώθηκαν, ξεκληρίστηκε αυτή η οικογένεια στο ιστορικό κέντρο, στο μεσαιωνικό κέντρο της Λάκουλα, η μητέρα με τις τέσσερις κόρες της. Οι άλλες τρεις κόρες φαίνεται να βρίσκονται ακόμα ανάμεσα στα ερείπια. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από την τραυματισμένη Άκουλα. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μια ιστορία χειρότερα από την άλλη, ρε παιδί μου. Ακούς καθημερινά τόσο δραματικές ιστορίες πια που δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και τώρα, αυτό ρε παιδί μου, 250 άτομα νεκροί, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Σε κεντρική χώρα της Ευρώπης. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσένα. Βλέπουμε μετά εδώ με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Γιαννάκη Ομήρου. Που ήταν εδώ στην Ελλάδα, μίλησε και με τον πρωθυπουργό. Βεβαίως,